αρχίσανε από αυτήν την Ιερουσαλήμ και πιο συγκεκριμένα από αυτόν τον Πανάγιο Τάφο Χριστού μας, όπου είπαμε ότι είναι απόδειξη στα νερά ότι πρόκειται περί του αληθινού Θεού, ο οποίος έχει στενών τάφων, εισέχει με όλους τους άλλους λεγόμενους αρχηγούς θρησκευμάτων, οι οποίοι είναι καθυλωμένοι στο σάβανό του. Το θέμα λοιπόν αυτό του Παναγίου Τάφου, το θέμα του Αγίου Φωτός που δίδει τους Ορθοδόξους μόνον επί 2000 περίπου χρόνια, το θέμα του στενού τάφου της Παναγίας μας, της Μητέρας του Θεού, αυτά είναι αποδεικτικά ότι αυτός είναι ο πραγματικός Θεός, αυτός είναι εκείνος ο οποίος δεν θα μας αφήσει και εμάς τον τάφο, διότι ο φόβος του ανθρώπου είναι ο θάνατος, αλλά όταν η κάτρια της Αναστάσεως πλέον μετατρέπεται σε χαρά. Επάνω σε αυτό το πλάνο μιλήσαμε χθες το βράδυ και στη συνέχεια μιλήσαμε ότι μας έχει πλαισιώσει, μας έχει βάλει κόκκινα φανάρια, όπως θα λέγαμε, να μην παρεξηγούμε διά των συνόδων, διά των κανόνων, και διότι αυτά τα συνόδους τα παρακολούθησε αυτός με το Πνεύμα του Άγιο, κάνοντας σειρά θαυμάτων που αποδεικνύεται η παρουσία του εναυτές. Είχαμε φτάσει στο σημείο έπειτα και περνώντας αυτά, εμείς ακόμη οι Ορθόδοξοι έχουμε άλλα ορόσημα που μας λένε να μην προχωρήσουμε προς τα έξω, αλλά να προσέχουμε τα άγια λείψανα των Αγίων μας, τα οποία υπάρχουν μέσα και σήμερα, τα οποία έχουν σχέση μόνο με την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό. Έτσι κάπου είχαμε σταματήσει και μιλούσαμε τα γεγονότα των Ιωνίων Ίσων, συγκεκριμένως των πέντε αυτών λιθάνων που υπάρχουν στα Ιωνίου Ίσους, δύο επί Γέφυρα, ένα στην Κεφαλινία και δύο στη Ζάκυνθο. Μιλήσαμε δε μόνο για τον Άγιο Σπυρίδωνα, ο οποίος επί 1600 χρόνια είναι μάρτυρ κατηγορίας και υπερασπίσεως όλων αυτών που θέλουν και όλων αυτών που δεν θέλουν. Διότι η υπόσχεση του χριστιανισμού είναι, όπως λένε οι γυναίκες, ντουπλουφά. Έχει δυο όψεις. Για αυτούς που θέλουν να το δεχτούν, σώζονται. Για αυτούς που θέλουν να το απορρίψουν, κολλάζονται. Ο λόγος εξερχόμενος και εξωσωματός, μου λέγει δια του Ισαΐου ο Θεός, που μη εκτρέψει κενό. Τι θα φέρει σωτηρία, ακούω, υπακούω, σώζομαι, ακούω, βλέπω, απορρίπτω, κολλάζομαι. Τι θα φέρει κόλαση. Για τον θέλοντα λοιπόν σήμερα σύγχρονων χριστιανών υπάρχει πολύ φως που είναι το φως. Για τον μη θέλοντα υπάρχει πολύ σκότος παρότι υπάρχει φως. Πριν ή μιλήσω αναφορικώς με το δεύτερο Άγιο Λείψανο της Αγίας Θεοδόρας της Βασιλίσσης της Αυγούστας που είναι Γέφυρα που πολλοί δεν το ξέρουν, νομίζουν ότι είναι ένα μόνο λείψανο εκεί, χθες το βράδυ μου επέφυγε η παράκληση και το ερώτημα πώς η Ορθόδοξη παίρνει το Άγιον Φως. Είναι και αυτό κάτι που μπορεί να τονώσει κατά κάποιον τρόπο την πίστη μας και μάλιστα την αλήθεια της πίστεώς μας. Δράζομαι λοιπόν σε ευκαιρία αυτής να απαντήσω στον αδελφό και αφετέρου να διαφωτίσω το μέρος αυτό που ίσως να είναι άμα και απορία και ορισμένων άγων. Ξέρετε, εκεί βρισκόμεθα σε εχθρικό μέρος. Τα Ρωσόλυμα, παρότι είναι συνδεδεμένα με τον αρχηγό των δικών μας των Χριστών, ετούτοις όμως το περιβάλλον είναι εχθρικό. Είμεθα 1%. Η τελευταία απογραφή παρουσίασε ότι είναι 4.200.000, εκτός αυτές που κρύβουν οι Εβραίοι, διότι οι Εβραίοι δεν μεγαλώνουν, είναι σαν τις γυναίκες που φτάνουν μόνο 39, 40 δεν πάνε. Όσα εκατομμύρια και αν μπαίνουν καθημερινώς, δεν τα αναφέρουν αυτά. Εκτός αυτών, λέγω, είσατε τελευταία απογραφή 4.200.000, που εμείς οι λεγόμενοι χριστιανοί, με τα αγόφωνας μαζί κλπ, είμαστε 41.600 τότε. Είμαστε δηλαδή 1%. Ή δυνατόν να μας καταπιούνε, να μας σκίσουνε, να πιούνε το αίμα μας,
τόσο οι Εβραίοι όσο και οι Μουσουλμάνοι, εκεί οι Άραβες και όλοι οι άλλοι. Οι Προτεστάντες που υπάρχουν εκεί πέρα είναι και αυτοί εναντίον, δεν θέλουν αυτά που έχουμε εμείς, έχουν κάνει δικό τους μέρος ότι ο Χριστός εκεί ανέστη και εκεί σταυρώθη κλπ. Οι Αρμένοι και αυτοί, οι Ασσυριάνοι, όλοι αυτοί είναι αντίθετοι. Είναι ένας εκατό. Πώς στεκόμαστε εκεί πέρα μέσα, είναι θαύμα. Όταν δεν γίνονται αυτές οι τελετές οι ορθόδοξες, παρότι είναι λίγοι όπως θα έλεγε κανείς, νομίζει κανείς ότι βρίσκεται στην Ελλάδα. Και αυτοί οι ξένοι και αυτοί οι αντίθετοι ζαρώνουν τις μέρες εκείνες και παρουσιάζονται κατά κάποιον τρόπο. Και οι επίσημοι Εβραίοι και οι επίσημοι Μουσουλμάνοι και οι διοικητές, όλοι αυτοί, όλοι οι ξένοι, όλες οι διπλωματίες που υπάρχουν παρουσιάζονται εκεί που θα γίνει το θαύμα αυτό που θα δώσει ο Θεός των Ορθοδόξων, θα δώσει το φως. Σας λέγω ο Θεός των Ορθοδόξων, διότι ήκουσα έναν ξεναγόν, ο οποίος είχε φέρει εκεί, μέχρι εκεί μάλλον, την πόρτα της Αγίας Εκκλησίας Αναστάσεως, κόσμο, ένα πούλμαν περίπου, δεν τους έβαζε μέσα, τους είπε μόνο ότι εδώ μέσα λέγεται ότι είναι ο τάφος των Θεών του Θεού των Ορθοδόξων. Του Θεού των Ορθοδόξων, όχι αυτοί, από άλλο Θεό αυτοί. Διότι όμως τόσο έλεγε ο άνθρωπος, έτσι καταλάβαινε, έτσι έλεγε. Λέγω λοιπόν ότι δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό ποτέ από εμάς και να ξεγελούμε επί τόσα χρόνια τόσο κόσμο και κατ' εκδοχή του παπικού, οι οποίοι είναι δυναμικοί προς όλες τις κατευθύνσεις, με τόσο χρήμα και με τόσο σύστημα, δεν μπορούσαμε να ξεγελάσουμε ποτέ εμείς ότι εμείς φέρουμε το φως. Σε εμάς το δίδει ο Χριστός το φως και δεν το δίδει στους άλλους και ότι κάνει εξαίρεση. Δεν κάνει εξαίρεση ο Χριστός. Υποδεικνύει την τρόπο θέλει να το λατρεύουμε. Αν εμείς νομίζουμε ότι θα φτιάξουμε μια θυσία δικιά μας και να λατρεύουμε με τον τρόπο το δικό μας το Θεό, τότε όπως είπα και στο βράδυ, δεν κάνουμε τίποτα άλλο, μόνο φτιάχνουμε ένα θρήσκευμα ακόμη, θα υπάρχουν τα κοντά δίπλα, το οποίο θα έχει μόνο κόλαση και δεν θα έχει παράδειγμα. Λοιπόν, ακούστε πώς γίνεται το πράγμα. Το μεγάλο Σάββατο το μεσημέρι, για το φως της Αναστάσεως, δεν βγαίνει στις 12 τη νύχτα όπως φέρνουμε εμείς από την αρχή το καντήλα και λέμε δεν θελάβεται φως. Γίνεται κατόπιν μια ακολουθία, έκανε μια το Σάββατο. Ο δικός μας ο Πατριάρχης κατεβαίνει δορυφορός με όλη του την επισημότητα, με όλο του το επιτελείο, με όλους τους ανθρώπους που κατεβαίνει. Και όλοι οι άλλοι, οι Αρμένοι, οι Αβυσσινοί, όχι οι Παπίτσι, έστω και αν κάνουν μαζί, αυτοί δεν παίρνουν φως από εμάς. Αυτοί ανάβουν μόνοι τους. Κάνουν άλλη τελεκτική τους και ανάβουν μόνοι. Αδιαφόρος αν συμπίσει κάθε 4 χρόνια να έρχεται μαζί τους το Πάσχα. Αυτοί δεν παίρνουν φως από εμάς. Όλες οι άλλες παραπιάδες παίρνουν από εμάς φως. Οι δικοί μας οι Ορθόδοξοι δίνουν το φως της Αναστάσεως αυτού. Ο Αρμένιος βάζει μετάνοια στο δικό μας τον Πατριάρχη. Ο άλλος, ο Αβυσσινός, ο Συριάνος, όλοι βάζουν στο δικό μας τον Πατριάρχη μετάνοια και παρακολουθούν την τελετή. Ο τάφος εσφραγισμένος από τη Μεγάλη Παρασκευή. Όλα ζητά, ούτε καντήλι, ούτε τίποτα. Αυτά δε παρακολουθούνται από τη διοίκηση, από την αστυνομία εκεί. Όχι τη δική μας, εμείς δεν έχουμε αστυνομία. Εμείς δεν θα φτάσουμε τα πυρέη εκεί πέρα. Όλα τα διοικητικά, τα κλειδιά των πυρών, των πάντων τα έχουν ξένοι, δεν τα έχουμε εμείς. Τα πάντα αυτοί ελέγχουν. Στις 11 λοιπόν λέγω, κατεβαίνει ο Πατριάρχης ο δικός μας και γίνεται μία ακολουθία. Πάντοτε δε, δεν εισέρχεται ο ίδιος ο Πατριάρχης μέσα. Κόπτεται η κορδέλα, ανοίγει ενώπιον των πάντων των επιστήμων και της κατεκδοχής της διοίκησης και της αστυνομίας, εισέρχεται μέσα ή ο ίδιος ο Πατριάρχης, τελευταία χρόνια ήταν πολύ άλσος και δεν μπορούσε, και βάζει κάποιον αντιπρόσωπο, ή τον Πέτρας, ή τον Λίδης, ή κάποιον άλλον από τους δικούς του, δηλαδή από τους επισκόπους του, οι οποίοι εισέρχονται μέσα, γυμνοί σχεδόν με ένα αντερί μόνο, χωρίς τίποτα επάνω του, ψάχνονται και τα διάφορα. Παρόν δε κοντά πηγαίνει και ο Αρμένιος, ο Πατριάρχης, ο Αρμένιος. Μπαίνει στον προθάλαμο, είναι δύο θάλαμοι στο βάθος,
είναι ο τάφος. Εδώ υπάρχει ένας προθάλαμος, άλλος μικρός, που εκεί υπάρχει ο λίθος, όταν απεκίνησε ο άγγελος για να γίνουν οι νεροφόρες ότι ήταν ο Χριστός μας αναστημένος. Σε αυτό το χολ, το μικρό εδώ, που υπάρχει μια είσοδος προς τα μέσα, υπάρχουν δύο χωάνες στον τοίχο, δύο μεγάλες τρύπες, οι οποίες ενώνονται με το κοινό έξω, το ένα μέρος και το άλλο. Που από εκεί δίνει ο δικός μας ο Πατριάρχης ή ο Αντιπρόσωπος αυτός το φως στα άλλα δόγματα από τις τρύπες αυτές. Και μόνο οι τρύπες αυτές, η παρουσία αυτών των τρυπών, είναι ικανές μάρτυρες κατηγορίες για όλους τους ανθρώπους ότι όλοι θα έρουν φως της Αναστάσεως από τους δικούς μας. Υπάρχει μία ευχή, η οποία γονατιστός ο Πατριάρχης και ο Αντιπρόσωπος του την λέγει επί του τάφου. Με κλειστή συγγύη τα πάντα παρούν είναι σαν μελίσσοι κρεμασμένοι άνθρωποι ή δυνατόν και τα καντήλια ακόμη. Από όλες τις μεριές μέσα στο ναό υπάρχουν άνθρωποι. Άλλοι πληρώνουν μάλιστα για να εξασφαλίσουν κάποια ακρούλα για να γίνουν το γεγονός. Το φως, ξέρετε, ότι έρχεται κατά διαφόρους τρόπους. Άλλες φορές ανάβουν τα καντήλια επάνω μόνα του, τα οποία τα βλέπουν. Πολύ πιστοί. Έρχεται ένα πράγμα όπως γίνεται το ατοπελέκι, που βλέπουμε ένα ζικ-ζακ στον ορίζοντα. Άλλες φορές ανάβουν οι δάδες όπως τις κρατάει ο Πατριάρχης. Έχει δύο δάδες με 33 κεριά η κάθε μία, τα χρόνια του Χριστού. Ή επάνω στον Πανάγιο Τάφο υπάρχει μία καντήλα ζυγική, η οποία ανάβει. Ή επάνω στον Πανάγιο Τάφο βγαίνουν κάτι κρυσταλλίδες μπλε, τις οποίες τις μαζεύει με ένα μπαμπάκι. Αυτές γίνονται φως, γίνονται φύρ. Δεν γίνεται για πολλή ώρα. Μπορεί να το βάλει στο πρόσωπό σου, στα χέρια σου κλπ. Αυτό λοιπόν γίνεται φως, το οποίο ανάβουν οι δάδες, με το οποίο δίνει τους διαφορούς των λιωγμάτων από τις τρύπες αυτές και έπειτα βγαίνει στην κυρία είσοδο, με τις δάδες και δίνει τους ανθρώπους τους άλλους. Αυτό γίνεται αναλλαγμό. Είναι άλλοι αραβόφωνες έτσι, άλλοι με τα ζώα τους, που παίρνουν καλπάζοντας και τρέχουν το φως, το πηγαίνουν στα χωριά του. Άλλοι με αυτοκίνητα, με διαφόρους τρόπους. Γίνεται, αλλά λαγός κύριου χάνει. Δεν ξέρω τι έχει τα πάνω, τα χάνει τα πάντα εκείνη τη στιγμή. Αυτή γίνεται μια χρονιά. Δεν γίνονται δύο χρονιές, γίνεται 5, δεν γίνεται 10. Επεκίνησαν 4 φορές μέσα στην ιστορία οι διάφοροι δυνάμικοι να αποκλείσουν το δικό μας τον Πατριάρχη να πάρει το φως. Μένοντας με την εντύπωση ότι θα μπορούν να διατάξουν τον Θεό, να διατάξουν δηλαδή τον Χριστό. Μία χαρακτηριστική δε είναι το 1574, όπου έκλεισαν το δικό μας τον Πατριάρχη, επλήρωσαν τη διοίκηση και εκεί οι Αρμένοι για να πάρουν αυτήκο. Ήρθε ο Πατριάρχης στο δικό μας, όπως είπα και χθες, και στάθηκε απ' έξω με κεκλεισμένη θητήρα, κλαίων και οδυρώμενο και προσευχόμενο. 2 ώρες μέσα. Ο Αρμένιος δεν είναι δεύτερο φως, δεν του δώσε το φως. Δίπλα του όπως ήθελα, την πόρτα αριστερά, εάν έχετε πάει θα με δικαιολογείτε, εάν δεν έχετε πάει και πάτε θα με δικαιολογείτε, υπάρχουν 3 κολόνες, 3 θείονες. Ο μεσανός έφτασε με ένα τόσο δυνατό, σαν να έπεσε βόμπα ατόμου και βγήκε φως από εκεί πέρα. Υπάρχει μέχρι τη σήμερα αυτό, σπασμένο, μαύρο και υπενθυμίζει το γεγονός. Από εκεί πήρε το φως της Αναστάσεως ο Πατριάρχης μας, κατευθύνθη ο Αρμένιος μέσα και έδωσε στους δικούς μας. Από πάνω μάλιστα υπήρχε προ-Τούρκο. Αυτός ο τύπος, όταν είδε αυτό το γεγονός, φώναξε στη γλώσσα του ότι αυτός είναι πραγματικός Αλλάχ. Τον δικό του Αναστά. Το δεύτερο μέρος, υπάρχει άλλη μια θύρα η οποία είναι κλεισμένη. Διότι υπάρχει μία μόνο θύρα στον Πανάγιο Ναό της Αναστάσεως, που εισέρχονται και εισέρχονται οι άνθρωποι. Οι άλλοι είναι κλεισμένοι, είναι χτισμένοι. Εκεί υπάρχει μέχρι σήμερα αίμα κάτω εκεί. Καλύψανε δε αυτού του εμμύρου του Τούρκου, υπάρχουν ολόλεπτα, τα έχει εκκλησία μας τον έχει και ως μάρτυρα, και υπάρχουν νερά μονή της μεγάλης Παναγίας. Γύρω από τον Πανάγιο Τάφο διασκορπισμένα υπάρχουν 20 μοναστήρια. Μέσα Ιερουσαλήμα, τα παλιά Ιερουσαλήμα. Υπάρχουν και η Ιερά Μονή της Μεγάλης Παναγίας, εκεί μέσα υπάρχουν και τα λίψανα άστρα. Με αυτό το φως λοιπόν από το Σαββάτο το μεσημέρι,
πηγαίνουν τη νύχτα της Αναστάσεως και πάμε στην ακολουθία της Αναστάσεως. Πάτε στη ειδική λοιπόν ακολουθία. Παρακολουθείτε δε από όλους τους εχθρούς της θύσεως και όπως καταλαβαίνετε δεν θα μπορούσαμε εμείς να ξεγελάσουμε κανέναν που είμαστε τόσο μικροί και μάλιστα σε εκείνο το μέρος που δεν φαινόμαστε καθόλου από απόψεως ποσότητος. Αδιαφόρως διότι έχουμε την αλήθεια, ο Χριστός για αυτόν τον ολίγων δείχνει αυτά που δείχνει σε όλο τον κόσμο και τον καλεί να αναθεωρήσει αν εγελάστηκε, αν εφλανήθη, αν δεν επρόσθεσε. Θα έπρεπε αυτό να το πω βέβαια σαν χθες το βράδυ, αλλά εν πάση περιπτώσει το συμπληρώνω από. Τώρα, πιο κάτω αναφορικώς με τις άλλες πλευρές που μπορεί κανείς να βάλει το δαχτυλό και να δει ότι η θέση μας είναι η μοναδική, η σωστή κλπ. Είπα ότι είναι το θέμα των Αγίων. Και ανέφερα ότι στα Ετάνησα μόνο έχουμε πέντε Αγίους. Δύο συγκέντρα, τον Άγιο Σπυρίδωνα και την Αγία Θεοδόρα την Αυγούστα. Ένα στην Κεφαλινία, τον Άγιο Γεράσιμο, γύρω από τον οποίο έγινε τελευταίος πολύ θόρυβος, βλάσιμος θόρυβος, κακός θόρυβος και δύο ακόμη στη Ζάκυνθο, που είναι ο Άγιος Διονύσιος, που υπάρχει μέχρι σήμερα ολόσωμος, και ο Άγιος Ιωσής, το γαϊτάνι της Ζακύνθου. Είναι πέντε Άγιοι εκεί, που μπορεί ο άνθρωπος να δει ότι εδώ κάτι παραπέρα υπάρχει από εκείνο που βλέπει και που υπάρχει μόνο, λέγω, η πλευρά της Ορθοδοξίας. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, η Αγία Θεοδόρα η Αυγούστα μετεφέρθηκε αυτή μαζί με τον Άγιο Σπυρίδωνα από τον καλοκαιρέτη, αυτόν τον λεγόμενο ιερέα, από την πόλη όταν έπεσε η βασιλεύουσα και σε ένα μουλάρι επάνω τα μετέφερε, τα λείψανα αυτά τα δύο, τα οποία έφτασαν σιγά σιγά έπειτα από το διωγμό που κατέβαιναν οι Τούρκοι κάτω, έφτασε στην Άρτα, έφτασαν στην Οικουμενίστρα και από εκεί επέρασαν εν τέλει στα Σιωνίους νήσους και συγκεκριμένο στην Γέφυρα. Ο ναός το Λιψανό φυλάσσεται στο ναό της Μητροπόλεως. Ο Άγιος Σπυρίδων είναι πολιούχος. Η Μητρόπολη είναι η Παναγία, η Δημοσιάνα, η λεγόμενη. Εκεί μέσα φυλάσσεται ολόκληρο το Λιψανό της Αγίας Θεοδόρας. Που είναι αυτό μια πλευρά του Κυρίου που μπορεί καθένας να βάλει το δάχτυλό του. Είναι αυτή που έχει σχέση με την οικονομαχία, από τότε. Δεν είναι ένα λίφθανο χτεσινό, είναι ένα λίφθανο των πρώτων του 7ου αιώνα περίπου. Αγίες Θεοδόρες υπάρχουν τρεις βασίλισσες, της Αλεξανδρίας ή της Άρτης και της Γιατεστινάτα ή της Βασίλειων εκεί πέρα και υπάρχει και μονή της Αγίας Θεοδόρας και ο τάφος της Αγίας Θεοδόρας εκεί και αυτή που υπάρχει στην Κέρκεια που συζητούμε αυτή την ώρα. Αν κατεβούμε πιο κάτω και έρθουμε στην Κεφαλινία, συναντούμε το λίφθανο του Αγίου Γερασίμου, το οποίο διατηρείται μέχρι τη σήμερα, παρότι είναι μια υπόθεση και 400 ετών. Γνώμη σοβαροτέρα για το λίφθανο αυτό έχουν κατεχθεί τα πονηρά πνεύματα. Ξέρετε ότι ο Άγιος Γερασίμος έχει ειδική χάρη από τον Κύριο επί πνευμάτων ακαθάρτων. Διάβολος δηλαδή, ξέρει καλύτερα τι είπα να πει Άγιος Γεράσιμος και ποιος είναι πίσω από τον Άγιο Γεράσιμο που τον διαφέρει εκεί πέρα 400 χρόνια. Τελευταίως, λένε τα δαιμόνια, είχαμε λέει τον καλόγερο, τώρα μας προσθετεύει λέγει και ο δεσπός, ομιλεί για τον Άγιο Νεκτάριο, διότι και αυτός έχει εξουσία κατά πνευμάτων ακαθάρτων. Και αν αξιωθείτε ποτέ, αν δεν έχετε πάει, και δείτε εκεί τα αναθήματα τα οποία υπάρχουν, θα βρείτε πολλές αλυσίδες πολλών δαιμονισμένων που τους έχουν κρεμάσει εκεί με θαρυστήριον σημειώμα τι τρόπο τους έβγαλε από τα χέρια ο Άγιος. Όπως σας είπα και χθες, γύρω από την υπόθεση του Αγίου Γερασίμου, έχει γίνει την πατρίδα πολύ θόρυβο που θα έχετε επηρεαστεί και εσείς ίσως εδώ από τις διάφορες εφημερίδες. Παρουσιάζουν εκεί τον επίσκοπο, τον Προκόπιο, σαν έναν δέδειλον επί του Αγίου, ότι έκοψε σε εμάς και τον Άγιο, επόλυσε τον Άγιο κλπ. Έγιναν
πολλά πράγματα εκεί τα οποία δεν έπρεπε να γίνουν. Όμως είναι ψέματα όλα. Ο Άγιος είναι όλος εκεί. Αυτό δεν το πήρε ο κόσμος. Διάβασε με τυχαίους τίτλους κατά του επισκόπου, διάβασε κατά όλων των άλλων, δεν διάβασε όμως ότι ο Άγιος είναι εκεί. Και δεν είπε τίποτα από τον Άγιο. Αυτό θα το λέγω, όχι έτσι θεωρητικό, θα το αποδείξω πρακτικό, για να σας βοηθήσω να μην πιστεύετε σε ό,τι ακούτε. Σήμερα κατ' εκδοχήν, που τα πάντα όλοι οι θεσμοί, όλα τα ιδανικά και τα ωραία, διέρχονται μίαν κρίση, να είστε πάντοτε επιφυλακτικοί. Θα διαβάσω ότι στην Ελλάδα μας υπάρχει θέατρο σήμερα που με βάση τον επίσκοπο Πρεβέζη έκανε έργο και σατυρίζει ό,τι ιερών και όσιων και μέσα εκεί έχει δική πράξη στο έργο του αναφορικώς με τον θεματισμό, με την δημοπρασία επί του λιθάνου του Αγίου Γερασί. Ακούσετε από πρακτικά τη δίκη γραμμένα στα εφημερίδα των Αθηνών. Τι λέγει σε μια σκηνή και παίζεται μέσα στην Αθήνα. Πώς δεν το πάει κάτω αυτό το βρωμό πια το Θεό, δεν ξέρω πώς το πάει. Και πώς ανέχεται η άφη οικοφαντία και δήλωση. Ακούστε. Ο κύριος Προκόπιος παρουσιάζεται στη σκηνή με τον Τέλεξ, με ένα τσεκούρι. Και δύο ακόμη συνέστερες. Εμφανίζεται ο Μητροπολίτης Κεφαλινίας Προκόπιος και μοναχέ τη Ιεράς Μονής του Αγίου Γερασίου. Και αρχίζουν να εκπονούν την διαφήμιση του σκηνώματος του Αγίου. Πέντε δάχτυλα του αριστερού χωριού, 400.000 δραχμές. 12 πλευρές αριστερές, προς 50.000 δραχμές. Μα πάνε 600. 12 πλευρές δεξιές, προς 60.000 δραχμές. Μα κάνουν 720.000 και ούτε θα δείξει. Και εν συνεχεία, ενώ σβήνουν τα φώτα, η σκηνή, αυτό παίζεται στην Αθήνα. Ο Μητροπολίτης Κεφαλινίας λαμβάνει ανακύρας και κραδένει έναν τέλεση. Και στο σκότσο ακούγεται ο γλούπος του κτήματος του Πελέκειος για τον κατεμαχισμό του σκηνώματος του Αγίου Γερασίμου. Ποιος θα τα δει αυτά μέσα στην Αθήνα να παίζονται, και θα πούνε, θα πει ότι δεν είναι αλήθεια. Και διότι είναι ψέμα. Τίποτα τέτοιο. Ακούστε. Είναι. Και όταν παίζετε αυτό το έργο, ξέρει την έκθεση αυτό που έπαιξε το έργο των εμπειρογνωμών. Επήγε επιτροπή εκτριών ιατρών. Στο μεταξύ γλώσσα που θα λέγω. Η Ακρόπολη εξασφάλιζε την έκθεση της πραγματογνωμοσύνης των γιατών Γεωργίου Αβλάμου, Παναγιώτη Μίχα και Ιωάννη Αντωνάτου, που εξήγησαν την περασμένη Κυριακή το σκήνομα του Αγίου Γερασίμου. Δράτω με την ευκαιρία να σας πω ότι ο πρόεδρος Αβλάμου Γεώργιου, το είπα και χθες βράδυ, έπιασε το σεισμό του Αγίου Γερασίμου και ο σεισμός εξυπούσε και επί 20 μέρες δεν μπορούσε να συνέβη. Δεν τα γράψαν οι ψευτοφυλάδες αυτά. Δεν τα γράψαν. Ακούστε λοιπόν την πραγματογνωμοσύνη των τριών ιατρών, η οποία δεν λαμβάνεται υπόψη. Συνεχίζει η σκοφαντία και παίζεται έργο. Τα ακούσατε, ε. Σε κούρια τις πλευρές διατήρησης. Πρώτη. Στην αριστερή υπογνάπιο χώρα παρατηρείται έλλειψη μαλακών μόριων ή στρόπων ώστε να διαφαίνεται το κόκαλο του κάτω στη αργόνο. Εδώ από κάτω λείπουνε αυτά μαλακά μόρια και φαίνεται το κόκαλο του κάτω στη αργόνο. Πράγμα που οφείλεται σε αλλίωση η οποία έχει προέλθει από το χρόνο. Μέχρι εδώ, τίποτα. Δεύτερο. Η επιτρόπη. Η έλλειψη του μικρού δακτύλου της δεξιάς σειρός από τη βάση.
αυτό το δαχτυλάκι το μικρό του Αγίου υπάρχει προ 100 ετών στη Μητρόπολη Κεφαλινίας ως Ευωγία. Αυτό το δαχτυλάκι. Μέχρι εδώ, τίποτα. Τρίτον, το μεγάλο δάχτυλο του αριστερού ποδιού λείπει τελείω. Το αριστερό πόδι, το μεγάλο δάχτυλο, λείπει τελείω. Από μια εμπειρία, σε ένα λίπτρανο που έρχεται, το οποίο υπάρχει ολόκληρο σήμερα, θα σα πω στη συνέχεια, όταν το βγάζαμε, όταν δούλευε το τσάπι, όπω ήταν τα χέρια έτσι, επήρε εδώ το τσάπι αυτό και το πέτρε. Και επήρε και το δάχτυλο του ποδιού, το τσάπι. Και το έχω. Δεν μπορούμε να ξέρουμε μέσα στα 400 χρόνια τι τρόπο αυτό το λίπτρανο έβγαινε στην επιφάνεια. Αν το τσάπι και αυτό το πήρε το δάχτυλο όπω ήταν επάνω, γιατί να συγκοφαντείτε σήμερα ο επίσκοπο ή η εκκλησία ω την αερολογική υπερδευτικότητα. Πιο κάτω. Από τη ραχαία επιφάνεια του δεξιού ποδιού. Σιγά-σιγά κατά κάποιον τρόπο. Και κοντά προ το έξω χείλο αυτού παρατηρείτε ένση δέρματο μήκου 10 εκατοστών και πλάτου 2 εκατοστών. Δηλαδή, λίγα γραμμένη στο εσωτερικό. Ένα τόσο πραγματάκι 10 και 2 εκατοστών με χαρακτήρες μικροσκοπικούς και ειδικός προφάτου αποσπάσεως. Αυτό δηλαδή δεν είναι το ίδιο χρώμα του υπολείπου Νησάνου που είναι 400 ετών. Τώρα βέβαια θα πει κανείς, αν εκείνος βγήκε στα 200 χρόνια, έτσι, δεν θα έπρεπε να φέρει κάποια διαφορά. Θα έπρεπε να φέρει. Το συσχετίζει αυτό το πράγμα εν θέση με άλλο. Η εντύπωση λέγει σχετική προσπάθου από αποφάσεως, η εντύπωση που δημιουργείται ότι αυτό είναι αργότερα βγαλμένο, προκύπτει από τη σύγκριση προς παρατημένη ανάλογο βλάβη, η οποία είναι σαφώς παλαιότερα. Ο Προκόπιος όμως, με απολογητικό του έγγραφο, συνεχίζει εφημερίς. Αυτά γράφουν με ψυχαία γράμματα τις κατηγορίες, και τώρα αυτά τα γράφουν με ψηλούλια πίσω σε κάποια άκρη. Ο Προκόπιος απολογητικό του έγγραφο αναφέρει σχετικά με την πρόσφατη απόσπαση του θεμακίου των 10 εκατοστών μήκου και 2 εκατοστών πλάτου, ότι η σύγκριση έγινε με άλλο κομμάτι που είχε αποφασιστεί εδώ και 400 χρόνια. Επομένως, η απόσπαση του νέου θεμακίου φαίνεται πρόσφατη. Πρόσφατη. Και αν αυτή είχε γίνει πριν από 100 χρόνια. Εγώ όμως υποστηρίζω ο Μητροπολίτης. Ακερατεύω στη Φαλνία μόνο 14 χρόνια. Αυτή είναι η υπόθεση του Αγίου Γεραθήμου που δεν ξέρω τι έχει στάσει μέχρι εδώ με βάση τα φύλλα που έρχονται και τι γνώμη έχετε πει. Και πόσο θα πρέπει να είναι θα κουμπωμένοι, επιτρέψτε μου την έκφραση, μπροστά σε αυτές τις κατηγορίες γύρω από την Εκκλησία την Ορθόδοξο και γύρω από τον κλήρο τον Ορθόδοξο. Και λέγω γύρω από την Εκκλησία την Ορθόδοξο και λίγο γύρω από τον κλήρο τον Ορθόδοξο, διότι μόνο αυτή η εκκλησία του κόσμου κατηγορείται, ούτε μία άλλη εκκλησία κατηγορείται. Δεν σας κάνει έτσι. Ακούσατε ποτέ συζητήσεις κατά των Προτεσταντών, κατά των Λατίνων, κατά άλλων θρησκευμάτων κλπ. Κανένα. Και μάλιστα λίγο, κανένα. Μόνο η Ορθόδοξη εκκλησία είναι η Μπούτα. Γιατί? Γιατί είναι η μόνη η οποία κοινοποιεί έκθεση στον διάβολο. Είναι η μόνη η οποία έχει εχθρό. Είναι η μόνη η οποία έχει δύναμη. Όλα τα άλλα είναι έργα άλλων και όχι του Ιησού του Εσταυρωμένου του Ναζαρινού. Ας το σκεφτούμε λογικά, σύγχρεμα, ήσυχα, ανεπηρίαστα και θα βγάλουμε και απλά συμπεράσματα και θα προσέξουμε μελλοντικώς. Να μην σπέβδουμε τις κρίσεις και να μην παίρνουμε να μεταφέρουμε ανέθινα πράγματα ή να νομίζουμε ότι ορισμένα σφάλματα ορισμένων μπορούν να καλύπτουν τα δικά μας και να μένουμε μακριά από την Εκκλησία. Εν πάση περιπτώσει. Προχωρώντας, είναι ο Άγιος Διονύσιος, όπως ξέρετε, ολόκληρο λίπτενο, ολόχρωμο και θυμούμε ένα περιστατικό που ένα ζεύγος εξ Αθηνών επήγε μεταξύ τη Ζάκυνθο, ήταν ηλικιωμένη. Το σοφέρ που πήρανε, το ταξίδι, αυτό τι το άκουσε, δεν ήξερε τίποτα.
Νόμιζε ότι θα πάνε να προσκυνήσουν κάποιο σώμα, όπως έλεγε. Δεν πρόκειται περί σώματος, πρόκειται περί νησάμι, πρόκειται περί υπολείπου, ήρθαν ο Παναθήν υπόλοιπο. Και όταν έφτασε εκεί, επήγε μαζί του κοντά εκ περιεργία να δει τι άνθρωποι είναι αυτοί που μπορούν να πάνε να προσκυνήσουν και να πούν χεριά ένα πτώμα. Έτσι έλεγε. Πήγε λοιπόν και αυτό και το καρύπτει μόλι πήγε. Είδε κάτι που δεν το περίμενε. Κάτι περιπτώσει περάσανε και άφησε να τρέλει. Τι είναι κύριε Νίκο, όταν περάσανε, λέγει, όσο δεν είναι πτώμα, λέγει, είναι πτώμα. Δεν είναι, λέει, πεθαμένο. Τι δεν ξέραν τώρα, κατάλαβαν ότι κάτι έγινε. Ο Άγιος αυτού του παρουσιάστηκε ζωντανός, ταπλωμένος, να ρητάζει, κατακόκκινος, ωραίος στο πρόσωπο, τα γένια του φρέσκα κλπ. Έτσι του παρουσιάστηκε αυτού. Και αυτοί εστάθηκαν. Δεν του απήγησαν αμέσως, μέχρι που πάγωσε λίγο το πράγμα και του έφυξαν όλο το θέμα και του είπε και αυτός το τι συνείδησε, το τι πήγαινε και τι συνείδησε εκεί. Εβαστούν θαύματα του Αγίου και τα θαύματα και του Αγίου Γερασίμου και του Αγίου Σπερίδωνος θα βρούμε περιτώρη οι άνθρωποι εδάγκωσαν καλυγόνιο γλώσσα τους όταν είδαν ότι το αποκαλύψανα δεν είναι τα πράγματα όπως νομίζουμε εμείς, αλλά είναι πολύ διαρρετικά. Υπάρχει περιπτώσει. Εκτός των Αγίων Αφιστάνων, που ξέρετε τι είναι τρόπο, αυτός ο άνθρωπος υγεία και εκτός της ζωής του, αναφέρεται εκεί αυτό, αν πάτε ποτέ πέφετο, ένα πικό που έχει σχέση με το ψέμα. Γιατί ήταν ο άνθρωπος ο οποίος είχε τον αδελφό, τον φωνιά του αδελφού του, και βάλει εκεί ενώ, το εξής. Επέφθηκε πρώτη φορά την παρθενιά του και αγιάζει ο αμάρτητος την ώρα που αμαρτάνει. Δείτε αυτό που είναι το βράδυ, λέμε το θέμα. Αλλά αυτό επέφθηκε πρώτη φορά. Και έχασε την παρθενία της αληθείας. Την παρθενιά του χάνει και αγιάζει ο αμάρτητος την ώρα που αμαρτάνει. Είναι ένα θέμα αυτό που μπορεί να λεχθεί όταν μπορεί να μιλήσει με περισσότερο. Εν πάση περιπτώσει, είναι σαν παράσημο επάνω στην Αγία του Λάρνακα. Τώρα, στην πατρίδα μας εμείς, η Ορθόδοξη, που δυστυχώς δεν προσέχουμε και πολλά καμιά φορά παρασυρώμεθα ή πολλούμε αντί στην Αγίου Φακή στην πίστη μας, υπάρχουν και άλλοι φάροι Ορθοδοξίας, φαναριά που λένε στο προσοχή, και άλλοι κύριοι που έχουν ευτυχεί από το Χριστό να μην εκτροχιαστούν. Θα ξέρετε το Λουτράκι. Από πάνω από το Λουτράκι υπάρχει η Φερόνιμος Μονή, τιμήν του Αγίου Παταφίου, ολόκληρο το λίστανο του Αγίου Παταφίου εκεί. Όσοι φτάνουν από το Λουτράκι είτε για τουρισμό, είτε για να πλύνουν τα αθλητικά του διότι είναι Λουτρόπολη, ανεβαίνουν εκεί επάνω περίπου στο 95% και στέκονται με το στόμα ανοιχτό. Είχα πάει όχι τώρα, που μπορεί να πάει το αυτοκίνητο κοντά, αλλά παλαιότερον, που μέναμε πολύ μακριά ένα βράδυ, που το περιβάλλον μας, μαζί μας, το δικό μου πούλμα, μαζί μας, το 8 πούλμα, είχαμε έναν εκ Κύπρου διανοούμενο. Όταν φτάσαμε εκεί, ζήτησε δωμάτιο να κοιμηθεί. Δεν πήγε καν να έχει ένα κερί στον Άγιο. Δεν πήγε καθόλου στο ασκηταριό του. Δεν πήγε καθόλου στη Λάρνακα του. Να επισκεφτεί και αφάει έπειτα αν είναι κουρασμένο. Διότι λέει από αυτά που είπα εγώ μέσα στο πούλμαν, έβγαλε το συμπέρασμα κι αυτός ότι πάμε σε ένα πτώμα. Και απορώ λέει πως άνθρωποι μορφωμένοι έχουν σχέση με τέτοια μακάβρια πράγματα. Του έδωσε το κελί και πήρε και τη γυναίκα του μαζί. Και απευθύνθηκαν. Οι άλλοι κάτω έστησαν πρόχειρον Αγίαν Τράπεζα έξω σε ένα πλατή καλό. Εκεί και άφησε ο Εσπερινός και αυτός επήγε και κοιμήθηκε. Μόλις πήγε και κοιμήθηκε, πηγαίνει ο Άγιος και τον πιάνει και του λέει εσύ είσαι εδώ. Και αν με συζήτηση τώρα τον ύπνο, θα λέει ο ίδιος, δει ακόμη, είναι δικαστικό,
Λοιπόν, ποιος είσαι εσύ? Είμαι, λέει, εδώ ο νοικοκύρης. Ποιο νοικοκύρης? Εδώ, λέει, ένα πτώμ, λέει, είναι, λένε ότι είναι. Εγώ, λέει, είμαι το πτώμα. Μα εσύ, λέει, είσαι άνθρωπος, λέει, όπως είμαστε εμείς. Και τι φαντάστηκες, λέει, ότι Άγιοι του Θεού είναι? Τι φαντάστηκες ότι είναι? Λοιπόν, σου λέει, εάν είσαι εσύ, να έρθω, σου λέει. Ναι, να έρθω. Ξύπνησε, λοιπόν, πετάξαν τόσο ζωντανό και του τουκιάσε τόσο τα φυσικά, παρότι δεν το αποτέλεσμα. Σηκώνεται, ξυπνάει τη σύζυγο. Σήκωσε, λέει. Λέει, τώρα πέθανε. Σήκωσε. Μα τώρα πέθανε. Βρε, σήκω. Σήκω να πάμε κάτω. Σηκώνεται, λοιπόν, κατεβαίνει κάτω. Το τι λέω, είναι το 14ο αιώνα. Το τι λέω εκείνο. Έχει μπροστά ένα πλατήκαλο που εκεί επάνω είχαν βάλει οι πατέρες μια φρόχειο-τράπεζα για να κάνουν την ακολουθία. Και έτσι τους περνούν και έτσι πολύ που. Έπρεπε να περάσει δίπλα από αυτούς για να μπει στην πορτούλα που μέσα στο σπήλαιο είναι η Λάρνακα με τον ύψανο του Αγίου. Βλέπει λοιπόν σε ένα λιτάρι επάνω τον Ιωσόρ. Ζωτάμ, θα φυστώ. Λοιπόν, του κάνει, πέρα. Του επιτρέπω δηλαδή. Και πέρασε λοιπόν τη λαχά, έτσι, δίπλα πέρασε. Και η σύζυγος μαζί και πήγε μέσα και προσκύνησε τον Άγιο και έμεινε εκεί σαν σκυλάκι μέχρι την άλλη μέρα το πρωί της έξι που πήγαμε. Ναι, αφήνει οι Άγιοι δική μας και είναι πτώμα. Είναι Άγιοι του Χριστού και λειτουργούν για λογαριασμό του Χριστού. Εάν πάτε εκεί να ακούσετε και να διαβάσετε από τα σύγχρονα θαύματα, όχι το καιρό εκείνο, το καιρό εκτού τον Κύριο Κωστό, αθέο, ηλικικό, διεφθαρμένο αιώνι, θα κόψει τα χέρια επάνω. Άλλο φανάρι μεγάλο είναι το Προκοπηδία. Τα έχει σκρόπια ο Χριστός μας μέσα στην Ελλάδα έτσι, ώστε όπου και αν πας, να βλέπεις μπροστά το εδώ στάσου να συζητήσουμε. Ο Άγιος Ιωάννης, λεγόμενος ο Ρώσος, ο Λόσομος, φερμένος από το προκόπιο της Αιγείας, από το προκόπιο της Μικράς Ασίας. Όταν ήρθαν οι πρόσφυγες, πέρανε μαζί τους και το θησαυρό. Και για να μην μου διαφύγει, θα ήθελα να σας πω, παράλληλα με αυτόν έχει έρθει και άλλος Άγιος από εκεί. Ο Άγιος Γρηγόριος, ο Ναζιανδινός, είναι ο Λόσομος. Και δεν το ξέρουν οι άνθρωποι. Είναι στο νέο καρβάλι της Καβάλας μας. 14 χιλιόμετρα πέρα από την Καβάλα. Και φέρει την κεφαλή του πατέρα του Γρηγορίου. Το δε αριστερό του πόδι είναι ολόθωμο με την παντούφλα, με το παντζάκι, την ιερά μονή του Αγίου Παύλου στο Άγιο Νόρο. Έχω αξιωθεί και το έχω ασφαθεί και ίσως το έχω και σας πάει αυτά πλήγμα του Αγίου Όρου να σας το δείξω. Ζωντανά πράγματα. Διότι όταν και αυτοί φύγανε από την καρβάλη της Μικράς Θείας και ήρθανε, πήρανε μαζί τους και το θησαυρό του στρατών. Ο Άγιος Ιωάννης λοιπόν ο Ρώσος στην Αίγυπτο τον φέρανε και τον κράτησαν οι ευγείς. Εκεί οι ευγείς τον κράτησαν, οι χαλκιδαίοι. Και τον κράτησαν των ιερών ναών του νεκροταφείου του Ιωάννου του Προδρόμου. Αλλά οι Προκοπιανοί που ήρθατε στο ενδότερο, στα Μεσόγεια της Αιγείας, ήθελαν το θησαυρό του, εμείς τον φέραμε, πως θα μας πάρετε εσείς. Και κάμανε, πώς θα πω, επιχείρηση για κομμάτι, λέγαμε, για να τον κλέψει τον Άγιο. Και τη βόηθησε και ο Άγιος κλέψανε. Τη βόηθησε. Διότι όταν συνειδητοποιεί ότι κλέβουν τον Άγιο, ακούστηκε ότι το πηγαίνουν προς τη θάλασσα κάτω, ότι είναι καράβια, τον πάρουν από εκεί. Και ακούστηκε κόρνα του καραβιού του και παρεσύρθηκε η αστυνομία προς τα εκεί και έφτιαξε την δόση ευκαιρία και τον πήραν προς το άλλο μέρος. Και τον πήγαν πέρα, μετά τα πήραν του γκράβε τα χέρια, δεν μα τον παίρνετε. Και έτσι υπάρχει μέχρι. Δηλαδή τους βόσεστε στους ιδίους, τους βόσεστε. Σε αυτόν δε τον Άγιον έχω πολλά. Είχαμε πάει ένα βράδυ 14 πούλμαν. Δηλαδή 500 άνθρωποι. Μεταξύ αυτών όλων ήταν και μία δεσποινή φοιτήτρια της ιατρικής και τα έτσι.
η οποία αντί να το να βγάλει τη μάνα της στα μάτια, που η μάνα της με την πίστη της δική της, πίστευε πάλι αλήθανα εφόσον αυτή στο Πανεπιστήμιο, μάθαινε άλλα πράγματα. Και όταν πήγε εκεί πέρα, έφυγε πάλι και αυτή, στον ξενό, να κοιμηθεί. Και πήγε ο Άγιος και την έπιασε και αυτή από τα πίστη. Και δεν πήγε, τι δουλειά είναι εδώ, και πιάσανε ξανά την πίστη. Ποιος είσαι εσύ, ποιος είμαι εγώ, αυτός που είναι εδώ. Ξενών δικός μου. Και δεν πιστεύει. Μα εγώ ξέρω ότι είναι πτώμα εκεί πέρα. Ξέρω και τι βάση, και τι κίνηση και λοιπά. Δεν ξέρει τίποτα που λέει. Εγώ είμαι. Μα είσαι νέο. Εγώ είμαι. Σε πάση περιπτώσει, σηκώνεται. Να είναι η μητέρα του να πάνε στην εκκλησία. Αλλά όπου υπάρχουν μύθανα για την κλοπή και για άλλες κοινές, είναι κλειστές εκκλησίες. Εκάθισε απέξω από την εκκλησία όλη νύχτα. Δεν πήγε ξανά. Την έφαγε εκεί πέρα κάνει κρύο όπως κάνει εδώ. Κρύο. Την έφαγε το κρύο όλη νύχτα μέχρι το πρωί που πήγε και τον προσκύνησε και τον εισπά. Τα θαύματα που γίνονται εκεί δεν μπορώ να σας πω. Είναι δε ένα μόνο θέλω να σας πω. Διότι ο κάθε Άγιος έχει και κάποια ειδικότητα. Μόνο ο Άγιος Νεκτάριος είναι πολυκλινική. Τα καταφέρετε όλα τα θέματα. Και άλλοι έχουν ειδικότητα. Η Αγία Πατέρη για τα μάτια, η Αγία Βαρβάρα για τη λόγη, ο Άγιος Αρτεμαίος για τα γεννητικά όργανα του ανθρώπου και για την κοιλιά, η Αγία Ξένη για τριχόδοση, ξέρω εγώ. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος είναι επί των μεταθέσεων. Δηλαδή τι, να μεταθέσεις κανένα υπάλληλο, όχι. Θέλεις να γυρίσει το παιδί σπίτι που το έχασες. Προσέξου τον Άγιο. Θέλεις να γυρίσει η κόρη σπίτι που γλίστρισε, προσέξου τον Άγιο. Θέλεις να γυρίσει ο σύζυγος, η σύζυγος, προσέξου τον Άγιο. Και θα γυρίσει πάθος. Θα γυρίσει πάθος. Θυμούμε μία περίπτωση, ένα ανδρόγενο, πολύ πιο, είχε φύγει στο εξωτερικό, είχε χάσει τα νερά από εκεί. Και προσήκε το η μάνα και έλεγε, να γυρίσουν πίσω στην Ελλάδα και να έρθουν με τα παππούτσα στο χέρι. Και γύρισαν και ήρθαν με τα παπούτσια στο χέρι, εφοπλιστέωσαν. Ήρθαν με τα παπούτσια στο χέρι. Παράξενα αυτά. Δεν είναι απλό και οθέτηκε εκεί να κρατούμε τον τόπο οι άγιοι μας, την ορθόδοξία μας. Είναι να μας εξυπηρετούν σε όλες τις ανάγκες. Στις πνευματικές και στις φιλικές ακόμη. Αν ήθελα να πεταχτώ στη Μυτιλίνη, θα βρω στη Μητρόπολη τον Άγιο Θεόδωρο εκεί πέρα των αιωμάτων. Δεν ξέρω αν κανείς από εκεί. Υπάρχει ο Άγιος Θεόδωρος ο Νεωμάς, ο Λόγος. Αν ήθελα να πάω στην Κάλυμνο, θα έβρισκα τον Άγιο Σάβα. Ένας ιερεύς, ολόσωμος, Άγιος, με πυθύλα θαύματα σύγχρονα. Κυκλοφορεί βιβλίο του. Γράφεται αν θέλετε στην Κάλυμνο, να στείλουν να είδε τι κάνει ο Χριστός, εμφύρει 20ο αιώνα. Άλλα λίστα να έχω, την πόλη πόσα είναι. Δεν ξέρω πώς θα είναι. Στη Ρωσία πώς θα είναι. Μόνο σε ένα μέρος υπάρχουν 83 λίστανα. Αδιαφόρως πώς θα ερμηνεύουν αυτοί και πώς θα εκμεταλλεύονται αυτοί και πώς θα παρουσιάζουν αυτοί. Άκουσα μία διάλεξη που έδωσε ο Πειραιός Καλλίνικος, ο οποίος είχε πάει μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο και με άλλους στη Ρωσία και πήγανε και σε αυτό το μέρος. Δεν το κρατώ αυτή την ώρα από μνήμη, αν χρειάζεται κανένας. Θα μπορώ να του το βρω, το έχω σε μαγνητοτενία, να του το στείλω. Ποιο μέρος είναι συγκεκριμένο, που υπάρχουν 83 λίστανα. Τα δινούσα δε τη Σκύου, το νησί των εποπλιστών, σα λέγω ότι υπάρχει λίστανον σήμερα. Η κόρη του εποπλιστού πατέρα του Πανάβου και τη κατήγορ πατέρα, ολόσωμο, μέχρι και σήμερα. Επίσης, άλλα που μπορούσαν να παρουσιαστούν σε αυτές τις σκέψεις είναι τα Άγια Λίστανα, τα οποία μας έχουν πάει καθολική και τα οποία τελευταίο κατά κάποιον τόπο αρχίζει από τις Αγίας Κάρας του Αγίου Ανδρέου στα Σπάτρα, του Αποστόλου, πιο κάτω του Τίτο, πιο κάτω του Ιγνατίου, τη Μυθινή, τη Μυθιλίνη, τελευταίο των Λιψάνων του Αγίου Δημητρίου,
βρέθηκα στη Θεσσαλονίκη παραμονή, όλη η Θεσσαλονίκη μοσκοβολούσε επί πρόπιο ότι έρχονται τα Άγια Λιψανά Τύχη. Αν πάτε στη Θεσσαλονίκη, μόλις μπείτε στο ναό, έχετε ανάγκη την παρουσία σου. Είναι αδύνατο. Όσο συναχωμένοι και αν είσαστε είτε πνευματικός είτε σωματικός, θα κάνει την παρουσία σου. Άλλον ήταν όπου μας κρατούσαν οι Καθολικοί και θέλω να το ξέρετε, ήταν ο Άγιος Σάββας ο Ιδιασμένος. Θα τον τάδε χρόνια μας τον είχαν κρατήσει εκεί. Να μην πω μας τον είχαν κλέψει και τους κατηγορείς. Και παρουσιάσει στον ύπνο του προηγουμένου Πατριάρχου και του είπε να με στείλει το θήτη μου για να σου κάνω μεγάλο κακό. Και ειδοποιεί τον Βενέδικτο, τον Πατριάρχη και στέλνει αντιπροσωπεία και τον παίρνει τον Άγιο. Και οι δικοί μας, για να μην τον φέρνουν με τα καθολικά εκείνα κλπ, άνθια δεν ξέρω τι του είχαν χωρέσει, είχαν πάρει στολή καθαρή για να τον αλλάξουν. Και σήκωσε τα χέρια μοναχός του αγαπητή μου και του φόρεσαν αυτά που του φόρεσαν. Και τώρα είναι Ιθερώνυμον, Αγία του Λαύρα του Σάββατου Ιγιασμένου στην έρημο του Ιορδάνου. Πού θα πούμε εμείς οι Ορθόδοξοι, εγώ δεν σας είπα τίποτα τώρα, ελισσέτουμε αυτά που υπάρχουν. Τι θα πούμε εμείς οι Ορθόδοξοι τώρα, δεν ξέρουμε που πάμε, δεν έχουμε τη σωστή πτήση και περιμένουμε να μας πούνε οι άλλοι. Αν πρέπει να καταργήσουμε τα μυστήριά μας, αν πρέπει να καταργήσουμε τους Αγίους μας, αν πρέπει να καταργήσουμε την Παναγία μας, θα μας πούνε οι άλλοι εμάς, θα μας πούνε οι άλλοι. Αυτό είναι πολύ αστείο νομίζω, πολύ ανακόλουθο. Δεν πάει. Σειρά των πραγμάτων δεν έπρεπε να μιλήσω περί των Αγίων και των Αγίων Λιστάνων. Έπρεπε να μιλήσω περί του Θεοτόκου. Γιατί αυτή έχει σειρά. Μετά τον ήλιον έρχεται η σελήνη και έπειτα έρχονται τα άστρα που είναι οι Άγιοι. Δεν ξέρει κανείς ορθόδοξος περί του Θεοτόκου. Και περιμένει τους Προτεστάντες να του πούνε ότι η Παναγία δεν πρεσβεύει, η Παναγία δεν είναι υπάρχουν, η Παναγία δεν είναι Θεοτόκος. Περιμένουν οι Ορθόδοξοι αυτό το πράγμα. Το γένος το ελληνικό που δεν υπάρχει, όχι σπίτι, άτομο δεν υπάρχει που να μην έχει λεϊκή από την Παναγία. Ρωτήστε μόνοι τους ανθρώπους που επολέμησαν στην Αλβανία. Να σας πούνε, αν όχι τους άλλους ανθρώπους που έζησαν, δεν τους έχουμε, που έζησαν τα 400 χρόνια της σκλαβιάς, τι υπήρξε η Παναγία για το ελληνικό έθνος, για την ελληνική ορθόδοξο πίστη. Και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι στέκονται κουμπωμένοι μπροστά στην υπόθεση της Παναγίας μας. Αγαπητοί μου, η Παναγία επευλήθη την Εκκλησία την Ορθόδοξο. Το πρώτο που θα μας πούνε οι διάφοροι αντίθετοι μας, θα μας πούνε να κάνουμε αποκαθήλωση των Αγίων εικόνων μας. Να βγάλουμε την Παναγία μας, τους Αγίους μας, το Χριστό μας από το σπίτι και να τις κάψουμε αν όχι να τις κολοπατήσουμε. Πρέπει να το κάνει ο Έλληνας αυτό. Είναι ιδωλολατρεία το να έχω την εικόνα της Παναγίας μου και να την προσκυνώ. Είναι ιδωλολατρεία να έχω τον πατέρα μου. Είναι ιδωλολατρεία να έχω την μητέρα μου σε εικόνα. Τον αδελφό μου. Έναν που υπήρξε ο σωτήρ μου. Και να τον υποδεικνύω και σε άλλους και να λέγω οφείλω τη ζωή μου σε αυτό. Εγώ βρήκα πολλά παιδιά που είμαστε στην Αλβανία, οι οποίοι έλεγαν ότι αυτός είναι σωτήρας μου. Και έχω επάνω, λέει, στα εικονίσματα, έχω τη φωτογραφία του. Διότι εγώ είμαι αλαβωμένο, λέει, μέσα σε μια χαράδρα και πως το αίμα μου είχε βγει όλο πλέον και δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Αυτός με πήγε με στα χιόνια στον ώμο, έβαλε το φαγούρι του ό,τι είχε και με πήγε, λέει, κάτω στο σταθμό πρώτων βοηθών και αν κάτω υπάρχει αυτό. Και πολύ δικαιολογημένα αν έχει φιλότιμο ένας άνθρωπος επάνω του. Αυτή την εικόνα δεν θα τη βγάλει ποτέ. Όχι από το σπίτι του, ούτε από το εικονοστάσι του ακόμη. Γιατί υπήρξε βέβαια το σύρ σωματικό του προσφέρου αυτή τη ζωή. Αυτό ο οποίο υπήρξε ο σωτήρ, ο πνευματικό, αυτόν τον οποίο τον έφερε κάτι η αμαρτία μου και η αγάπη του και ξαναπήγε πάνω και με περιμένει πρόδρομο του περαιμού. Αυτόν θα τον βγάλω από τη μέση. Να μην υπάρχει εικόνα. Τότε ο Χριστός
ο οποίος έδωσε τη Βερονίκη τη μορφή του έτσι του μαντιλίου όταν ανέβαινε στο Γολγοθά, όπως λέγει η παράδοση, και βγήκε μια κοπέλα μπροστά να του καθαρίσει τον υδροτά του και του άφησε. Και το έχουν οι καθολικοί μέσα στη σήμερα αυτό το μέρος εκεί, στην οδόν του μαρτυρίου, στα ερωτώνυμα. Είναι ψέματα. Το ιερό μαντήλιο που εορτάζει η εκκλησία μας 16 Αυγούστου, την υπόθεση του Αυγάρου του Βασιλέως, ο οποίος ήταν λεπρός και έφυλε, μη δυνάμενος αυτός να πάει στο Χριστό, έφυλε κάποιον δικών του, να του πει να έρθει ο Χριστός, μα αν δεν έρθει, να τον ζωγραφίσει σε ένα κεραμίδι και να του τον πάει. Ξέρετε τι έγινε με αυτό. Επήγε και του βρήκε το Χριστό, μα να μιλάει και την ώρα, και ανέβηκε σε μια πέτρα επάνω και άρχισε να τον ζωγραφίσει. Αλλά σε λίγο η μορφή του Χριστού άλλασε. Πώς είναι λοιπόν αυτό, και σαν άρχιζε από την αρχή. Και έφυγε. Σε λίγο σαν άλλασε η μορφή του. Και ξανατόφινε και ξανατό. Έζηνε και σαν άρχιζε. Μέχρι που τελείωσε ο Χριστός και δεν είχε φτιάξει τίποτα αυτό. Χριστός ξέρει όμως περί τίνου πρόκειται. Λέει, έλα εδώ. Δώσε το μαντήλι και το περνάει στο πρόσωπό του και του δίνει τη μορφή του. Και λέει, πήγαινε στο αφεντικό σου. Και πες του τώρα θα γίνει μερικώς καλά και έπειτα θα του στείλω άνθρωπο να τον κάνει ολικώς καλά. Και πράγματι το πήγε. Το πήγε. Και όταν το είδε αυτό, το προσκύνησε κατά κάποιον τρόπο. Είδε το πρόσωπο του Χριστού στο ιερό λεγόμενο μαντήλιο. Με αποτέλεσμα να φύγει όλη η λεπρά από το στόμα του και έμεινε μερική μόνο στην κεφαλή του. Και όταν έπειτα βγήκαν οι Απόστολοι, ο Απόστολος Θαδαίος, και πήγε από εκεί. Από την περιοχή εκεί. Ευαθύστη ο Άβγαρος και καθαρίστη όλο. Αυτό δε το ιερό μαντήλιο το έκαμε μεγάλη εικόνα και τον έβαλε και έβαλε την είσοδο της πόλης. Και υποχρέωσε των λαών, ο εισερχόμενος και εκερχόμενος της πόλης, να προσκυνεί αυτό το πρόσωπο. Και έμεινε εκεί, μέχρι που πέρασε ο Ιουλιανός το παραβάτη. Τότε αυτό το απέστειραν και το έκρυψαν και έμεινε θαμμένο μέσα σε έναν τοίχο 200 τόσα χρόνια με το καντήλι αναμένο. Και όταν κινδύνεται η έδεσα η πόλη, όχι δική μας εκείνη και κάτω, ξανά, απεκαλύφθηκε ο χτώμα και είπε πηγαίνετε να πάρετε την εικόνα μας από εκεί που είναι θαμμένη και δεν θα σας μιλήσουν. Και πήγαν και το πήρανε και βρήκαν και το καντήλι αναμένο. Τι θα μας πούνε οι Προτεστάντες, τι θα μας πούνε οι Ιεχωβίτες, τι θα μας πούνε οι διάφοροι αιρετικοί που θέλουν να βγάλουμε τις εικόνες από μέσα. Ότι είναι δολολάθιν ο Χριστός. Δεν ήξερε τον νόμο ο Χριστός που έδωσε τη μορφή του. Δεν είναι. Τις πρώτες μέρες αγαπητοί μου, που η Εκκλησία δεν είχε ακόμη πάρει την όψη του, ο Απόστολος Ιωάννης, ο Πέτρος και ο Ιάκωβος, εφτιάξανε στη Λίδα, μεταξύ του Λόντου, του αεροδρομίου και του Τελαβίδ και του Ιερουσαλήμου, είναι Λίδα. Είναι το χωριό, η πατρίδα του Αγίου Γεωργίου, του Τροπεοχώρου. Αυτόν που κατήγησαν οι Καθολικοί ως Άγιο. Και είναι εκεί πέρα ο τάφος του και λείπει ξανά του. Που σκοβολάει ο τόπος όταν πηγαίνει κανείς εκεί πέρα και προσκυνάει. Έφτιαξαν εκκλησία, υπαρχούς της Παναγίας μας ακόμη. Ζούσε. Και τους είπανε, κυρία, έλα να μας ευλογήσεις κάτι που φτιάσαμε δικό σου. Και λέγει αυτή, πηγαίνετε και θα με βρείτε εκεί. Και πήγανε με τη σχέση ότι αυτή με κάποιο άλλο μέσον θα πήγαινε. Και όταν πήγανε, τη βρήκανε ζωγραφισμένη, ανάγλυφον, αχειροποίητον εικόνα, επάνω στην κολόνα της εκκλησίας της Καμψιάς. Επίσης, οι πρώτοι χριστιανοί φτιάξαν μια εκκλησία, ένα ίση μαγιά εκκλησία, το οποίο κοιτάζαν οι Εβραίοι να το πάρουν. Και αυτά την υπόθεση στο δικαστήριο. Φοβούμενος ο πρόεδρος, παρότι έβλεπε το δίκαιο ότι είναι των χριστιανών, δεν έβγαλε απόφαση. Και είπε, λέει, αφήστε το, λέει, φύγω, το λέει αυτό το ίσημα, και να δούμε, λέει, μήπως γίνει κανένα θαύμα, και τότε να αποφανθούμε. Και το θαύμα έγινε. Άνοιξε με καιρό το ίσημα αυτό, και βέβαια η Παναγία μας, ανάγλυφο, ωραιοτάτη, με κόκκινο και με γαλάζιο. Επάνω αχειροποίητο σηκώνεται. Και ερώτησαν ποιος είναι Παναγία του Θεού μας είναι αυτή και εδώ η Εκκλησία έχει. Είμαι εμπερίστατος, δεν είχα υπόψη μου και δεν έχω μαζί μου να σας
παρουσιάσω θεωρία γεγονότων που θα μείνεται έκπληξη, που δεν μπορεί να τα ζήσει κανείς, διότι που κάπησε, διότι που θέλει, με πράγματα ζωντανά γύρω από την πίστη. Δεν θέλω να αφήσω κανενός την πίστη. Απλώς θέλω να την υπενθυμίσω, να προσέξει αν βάλετε από κάπου, αν αμφιβάλλει σε κάτι, να προσέξει αυτά τα φνάρια που έχει ο Χριστός μας και αυτές τις πλευρές που έχει αφήσει ο Χριστός μας, ώστε εμείς να βάζουμε το δαχτυλό μας και να μην γινόμεθα άπιστοι